καθώς επίσης έχει συμμετάσχει 3 φορές στο τελικό του Champions League στην Ευρώπη. Εκτός από αυτά όμως με τον Ηρακλή τα τελευταία χρόνια μας ενώνει μια μεγάλη αδερφική φιλία, διότι πρώτος προπονητής είναι ο Γιάννης Ορφανός με καταγωγή από την Κατερίνη και αδερφικός φίλος. Καθώς επίσης και ο βοηθός προπονητή και ομοσπονδιακός της Εθνικής Εφήβων, ο κύριος Στέφανος Νανάς, ο οποίος μας βοήθησε πέρσι να κάνουμε την άνοδο στην Α2 Εθνική. Καλό τον Διευθυντή της Τεχνικής Επιτροπής, Κασκουνίδη Χρήστο, να κάνει την αποδομή. Κύριε Ορφανέ, και τον κύριο Νανά παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ τον κύριο Ηρακλή για την τιμή που μας κάνετε σήμερα. Είναι και ιδιαίτερα η προσωπική χαρά για μένα, γιατί πέρα από τη φιλία, όπως είπαμε, που έχω με τον Μίτσο τον Τασκουνίδη, τυχαίνει να είναι και η καταγωγή μου από την Κατερίνα και δεν έχω μεγαλώσει την Κατερίνα, έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Αλλά παραμένει είναι η καταγωγή μου, η μητέρα μου είναι από την Κατερίνη. Οπότε η Καταχέλλος είναι μια ομάδα την οποία την έχουμε στην καρδιά μου. Τώρα όσο αφορά την ομάδα, εύχομαι τα επόμενα χρόνια να καταφέρει να πρωταγωνιστεί στην Α2 και γιατί όχι και στην Α1 και να είμαστε να παίξουμε και σαν αντίπαλο. Αλλά αυτό για να συμβεί πρέπει να στηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά της διοίκησης και με άλλους ανθρώπους. Γιατί μόνο μέσα από συλλογική προσπάθεια μπορούμε να καταφέρουμε τόσο μεγάλους στόχους. Και εύχομαι το καλύτερο για τον Αρχέλα. Αυτό που πραγματικά ήθελα να πει ο κύριος Ορφανός είναι ότι περιμένει να ανεβεί τα λεφτά για να πει προπονητή σε αυτό. Αυτό είναι. Ουσιαστικά. Περιμένουμε το πάλι βοηθό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πέρσι γνώρισα. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με την πόλη της Κατερίνης και πέρσι ερχόμενος στην πόλη της Κατερίνης γνώρισα ανθρώπους, γνώρισα αθλητές που πραγματικά μέσα από μια μικρή πορεία, 2,5 μηνών περίπου, κάναμε αρκετά πράγματα και νομίζω ότι πετύχαμε τους στόχους που βάλαμε την αρχή να τους κάνουμε και πραγματικά είναι στην καρδιά μου αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό και βρίσκομαι και σήμερα εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε και εμένα προσωπικά την τιμή να με καλέσετε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί βλέποντας τα μάτια και πιάνοντας τα χέρια των ανθρώπων είδα πραγματικά τη ζεστασία που υπάρχει εδώ στην Κατερίνη και κάθε φορά, σε κάθε τηλεφώνημα, το νιώθω έστω και αν είμαι λίγο μακριά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, ελπίζω, γιατί ξέρω ότι κάθε χρονιά είναι δύσκολη, ελπίζω να πετύχετε τους στόχους σας και να βάζετε στόχους, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για εσάς, γιατί ξέρω το πόσο πολύ που χρειάζεται αυτό το πράγμα. Αλλά και για την πόλη της Κατερίνης, κάναμε μια προσπάθεια, μήπως μπορέσαμε, μήπως μπορούσαμε να φέρουμε εδώ την εκλογή πέρα, δεν τα καταφέραμε, ελπίζω να γίνει μια άλλη φορά. Και λοιπόν, αυτά έχουν, οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο. Ευχαριστώ και πάλι. Είναι η πρώτη ομάδα του νομού μας που έχει εκπροσωπήσει και διαφημίσει το άθλημα της πεντοσφαίρισης στα μεγάλα σαλόνια της Α1 κατηγορίας. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, διότι μια μικρή επαρχιακή πόλη με τη βοήθεια μιας ομάδας ανθρώπων με μεράκι και αγάπη για αυτό το ευγενές άθλημα και προτεργάτη τον πρόεδρό της, Αυλίδη Δημήτριο, κατάφερε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν είναι άλλη από την Νίκη Γηνίου. Καλώς την ταμεία της Εθνικής Επιτροπής Γαλάνη Αντώνιο και την κύριο Αυλίδη να παραλάβει το γραμμή. Thank you.
αθλητές του Αρχιλάου, ούτως ή άλλως είμαστε ένας τύπος που στορίζει, δεν γίνει ο Κατερίνη. Είχαμε πραγματικά χαρά να συνεργαστούμε κάποια παιδιά από τον Αρχέλαο, τον Κολαδόν. Πραγματικά σας προαλήσατε ότι κάποια στιγμή τα όνειρα τώρα γίνουν πραγματικότητα. Στο Αιγίνο, ένα μικρό μέρος, σαν το Αιγίνο στο Κολάδο, πριν από 10 χρόνια μας λέγανε ότι θα αγωνιστείτε στην Α1, θα λέγαμε είναι ουτοπία, είναι ψέμα, κι όμως όλα γίνονται βήμα-βήμα. Πραγματικά είναι ευτής έργων και η Κατερίνη, αν και υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στη πόλη σας, γιατί έχει τρεις φτωχούς, το οποίο έχει μήνυμα που φταίγουν στη πόλη σας, κάποια στιγμή ελπίζω το αρχαίος Κατερίνη συνδέεται με Α1 και σε φιλικό επίπεδο να αγωνιζόμαστε έναν τύπο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή του Συλλόγου τα επόμενα βραβεία που θα δοθούν, διότι είναι απόδειξη ότι η διάκριση των αθλητισμών μπορεί να συνυπάρξει και με τις σχολικές επιδόσεις. Θέλω να συγχαρώ και να τιμήσω ιδιαίτερα τις αθλήτριές μας Καποδίστρια Κατερίνα, Ελένα Έρθη, και καλώ τον κύριο Καρυπίδη Σάβα, αθλητή του Αρχελάου, Ολυμπιονίκη και με τη νέα αρμοδιότητά του ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και της κυρίας Περιφερειάρχη Μαυρίδου Σοφίας. Δύο λόγια από εκεί, να σας παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι καλή να είναι σαν Αγκοστίνες από την καρδιά μου. Εκ μέρους της Αντιπεριφερειακής Σοφία Μαυρίδου, που βρίσκομαι στη θέση μου, να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ομάδα, στους παράγοντες, τα παιδιά και δύο τρεις φίλοι μου, κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα. Τους χαίρομαι γι' αυτό, γιατί γνωρίζω πάρα το κομμάτι του αθλητισμού. Εγώ σαν εκπρόσωπος της Σοφίας έχω να σας πω ότι η Περιφέρεια θα βρίσκεται στο πλευρό σας ανά πάσα ώρα και στιγμή να μας χρειαστείτε. Είστε καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους. Επίσης η αθλήτριά μας, κυρία Νατσιοπούλα Βελίνα. Καλό τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας και ο νέος αθλήτριάς μας, κύριο Φώτα Παραλιάκο. Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά, καλή αγωνιστική χρονιά να έχουμε. Εγώ θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά του Αρχελάου, του Μόσου Αρχελάου, που έρχομαι από τον Αρχελάου, ξεκίνησα εγώ σε άλλο κομμάτι, στην προλήπηση, που είναι ακολουθητή στο Αρχελάου και από εκεί ξεκίνησα τον αθλητισμό. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μέλος της διοίκησης μιας ομάδας, ξέρω τι θα πάτε, ξέρω τι προβλήματα αντιμετωπίζετε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε όλοι είναι να είμαστε δίπλα σας και όσο μπορεί ο καθένας από το στέρημά του, από ψυχή, από χρήμα, από όπου μπορεί να βοηθάει. Γιατί τα παιδιά μας είναι στον αθλητισμό, τα παιδιά μας πρέπει να είναι στον αθλητισμό και αυτό, σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα δυναμικά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην ομάδα. Θα ήθελα να τιμήσω με μεγάλη χαρά και τη φοιτήτρια και αθλήτρια του Συλλόγου μας, Ντίτσα Στέλλα, για την αγάπη και την προσφορά της στο Σύλλογο, διότι παρότι είναι φοιτήτρια στην Κομωτινή, συνεχίζει να συμμετέχει και να στηρίζει τη γυναική ομάδα. Καλώ τον κύριο Κυριακίδη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο Κατερίνης, για να απονέμει τον έπαινο και τον προπονητή της ομάδας, σε κύριο Καμανατή, και η κυρία Νίνα Κάουνα. Thank you.
συγχαρητήρια σε όλους όσους αγωνίζονται για αυτή την ομάδα. Βέβαια, ο κύριος που ήρθε εδώ δίπλα, ο κύριος Καμαρατζής, τον οποίο γνωρίζετε όλοι, είναι ένας άνθρωπος που εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, τον θυμάμαι να ασχολείται με το άθλημα και να τρέχει καθημερινά. Οπότε νομίζω ότι και γι' αυτόν χρειάζεται μια έξτρα. Χρειάζεται έξτρα συγχαρητήρια. Καλό τον διευθυντή της ομάδας μας. Εγώ δεν θα σας κουράσω. Ήθελα την γυναική ομάδα όσοι είστε εδώ να έρθετε πάνω σας παρακαλώ πολύ να σας χειροκροτήσει ο κόσμος για τη φετινή προσπάθεια που κάνατε. Της Τεχνικής Επιτροπής, καλή διασκέδαση. Να είμαστε όλοι καλά και τον χρόνο.